Ομιλία μετά την κοίμηση του Πάτερ Εφραίμ του Ξηροποταμινού έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Μετά θάνατον αιωνιώτης ακολουθεί. Κάθε άνθρωπος σε κάποια στιγμή χρόνου θα εγκαταλείψει τον κόσμο σωματικά, ψυχικά και θα απέλθει στην αιωνιότητα, σε εκείνη τη ζωή που δεν έχει τέλος, δεν έχει τέρμα. Η αιωνιότης είναι η κατεξοχήν ζωή της ψυχής. Αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος αφήσει τον κόσμο δια του θανάτου, η ψυχή μπαίνει, ακολουθεί την πραγματική ζωή της. Διότι παραμένουσα μέσα εις το σώμα προσωρινά βρίσκεται σε τούτη τη ζωή με το σώμα και μπλέκουσα σε τόσα και τόσα της ματέας ζωής, ζήσε μια ατμόσφαιρα ασφυκτική και στενάχωρη. Αλλά δια του θανάτου αποδεσμεύεται, λύεται από τα δεσμά του σώματος, από την φυλακή του σώματος και ακολουθεί τον δρόμο προς την πραγματική ζωή της. Όπως είδαμε και όπως ζήσαμε, ο Θεός μας επισκέφθηκε με μερικούς θανάτους προς φιλών αδελφών και τους δέχθηκε εις την βασιλεία του. Κυρίως μας αφήρεσε τον πολύ αγαπητό αδελφό σας, πατέρα Εφραίμ, ο οποίος έζησε με θυμόν στην αδελφότητα. Είναι το πρώτο πνευματικό μου παιδί, το οποίο, όπως γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, έζησε εν μέσω ημών με μία τελεία υπακοή και ενάρετη ζωή. Εσείς γνωρίζετε και η ψυχή σας το πόσο τον εκτιμούσατε, διότι δια της προσεκτικής και αναρέτου ζωής είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Βοήθησε πάρα πολύ την αδελφότητα. Ο Θεός τον εκάλεσε εντελώς απροσδόκητα και με ένα μαρτυρικό τέλος.
τα κρίματα του Θεού είναι άφησος. Τι μπορεί να εξιχνιάσει το νου του Κυρίου ή τα σβουλάς αυτού? Αυτός γνωρίζει να βάζει τα πράγματα καλοβαλμένα. Εμείς με τα μάτια της διακρίσεώς μας μοιοπάζουμε ανάλογα την πνευματική κατάσταση όπου έχει έκαστος, και βάση αυτού του πράγματος κρίνει κάποια υπόθεση. Ο δε Θεός, ως Πατέρας, Φιλόστοργος και Φιλάνθρωπος, βλέπει πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Πολλές φορές παίρνει ανθρώπους σε νεαρά ηλικία, ανθρώπους χρησίμους. Πνευματικός είναι μία λάξη, η κακία σύνεση αυτό. Τους παίρνει ενωρίτερα από κάποιον χρόνο που θα μπορούσε να καθορίσει η δική μας κρίση. Ο Κύριος γνωρίζει πότε είναι έτοιμος ο άνθρωπος, και έτσι ανάλογα πράττει. Ο Μέγας του Θεού Βασίλειος, ο Ιεράρχης Κεσαρία, αυτός ο φωστήρας του κόσμου, που με τη ζωή του, εάν επροστίθετο, θα ωφελούσε πάρα πολύ τον χριστιανικό κόσμο, και σκεφτείτε τη σωτηρία πολλών και αναγνήτων ψυχών. Και όμως, σε νέα ηλικία, 49 ετών, τον τοποθέτησε εις τα επουράνια. Γιατί όλο αυτό το θέμα, γιατί έτσι το πράγμα, αυτός είπε. Δεν κοίταξε ο Κύριος ποια θα ήταν η ωφέλεια εάν θα ζούσε περισσότερον εις τον κόσμο. Η ωφέλεια εις τα ψυχάς των χριστιανών. Αλλά φρόντισε να τον πάρει κοντά του, να τον ασφαλίσει εις την θεία αποθήκη της επουρανίου βασιλείας του, να ασφαλίσει την ψυχή αυτή την τόσο πολύτιμη. Όσον αφορά δια την ωφέλεια των άλλων χριστιανών, αυτός σαν Πατέρας και σαν Θεός θα εφρόντισε με τον δικό του τρόπο. Βλέπουμε τον Άγιον Αθανάσιο της Μεγίστης Λαύρας του Αγιώρους να φεύγει από τη ζωή, πέφτοντας από τη σκαλοσιά μέσα στο ιερό του Καθολικού και να σκοτώνεται. Και αυτό είναι κάτι παρόμοιο με τον θάνατο του πατρός Εφραίμ. Διαβάζουμε εις το γεροντικό ότι ένας ερημίτης, ένας
φιλιώτης ασκητής ή για ένα υποτακτικό, και κάποια μέρα του έδωσε το εργόχειρο και του είπε, παιδί μου, θα πας κάτω στην πόλη να το πουλήσεις και να αγοράσεις τα χρειαζόμενα και να επανέλθεις. Ο μοναχός, ως καλός υποτακτικός, κατέβηκε και έκαμε μερικές ημέρες μέχρι ότου διαθέσει το εργό. Στις ημέρες εκείνες είδε μία κηδεία πολύ λαμπρά, με τα πλέον έτσι εξειδητημένα μέσα πολυτελείας εκείνου του καιρού, άμαξες και ζώα και λαμπρότητες, είδε την κηδεία να πορεύεται με έναν καιρό ηλιόλουστο, μια πάρα πολύ χαρούμενη ημέρα, κόσμος κλπ. Και απορώντας έλεγε, μα ποιος να πέθανε, ποιος μεγάλος άνθρωπος και τόση μεγάλη λαμπρά κηδεία του γίνεται. Και ρώτησε κάποιον άνθρωπο και του είπε, παραδόξως, ότι η αλφαφόρνη γυναίκα απέθανε. Και έλεγε, μα τόση κηδεία. Τότε παρήλθε, τελείωσε τις ημέρες που είχε να κάνει και επέστρεψε και επέστρεφε εις τον γεροντά του. Και όταν έφτασε πρώτη σπηλιά, ακούει μέσα βουκιτά και μουγκριτά ζώου. Και αυτό ήταν ένα λεοντάρι που κατεσπάραζε τον γέροντα ασκητή, τον εξαϊλωμένον άνθρωπο. Και αμέσως σαλεύτηκε ο νους του. Θόλωσε η διάκριση και είπε, μα η πόρνη με τόση λαμπρότητα και τιμές και ένας άγιος άνθρωπος να υποστεί αυτόν τον σκληρό θάνατον, το να τον τρώγει ένα θηρίο. Ποια είναι η κρίση του Θεού? Σαν να έβλεπε με το νου του αδικία και αδιακρισία από Θεού. Και σκέφτηκε να επιστρέψει στον κόσμο, διότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα είχε διδαχθεί και φανταστεί. Και όταν γύρισε τα βήματά του προς τον κόσμο, ο Θεός επέβλεψε διευχόν του γεροντός του ηλαιόματι και του φάνηκε ο άγγελος του Θεού και του λέγει, γιατί σκέφτηκες τόσο άδικα απέναντι στην κρίση του Θεού? Μα πώς, του λέγει, άγγελέ μου, να μη σκεφτώ έτσι τη στιγμή που βλέπω τόση διαφορά εις τον θάνατον, τη στιγμή που ο γέροντάς μου ήταν άγιος άνθρωπος και εκείνη ήταν μια πόρνη γυναίκα. Εντελώς τα πράγματα διαφορετικά. Ναι, έτσι προφανώς φαίνονται, το απαντά ο άγγελος του Θεού. Αλλά η κρίση του Θεού είναι διαφορετική. Η πόρνη γυναίκα, σαν άνθρωπος και αυτή, είχε κάνει ορισμένες πράξεις καλές. Και ο γέροντάς σου, πριν έρθει να σκητεύσει σαν άνθρωπος λαϊκός, είχε και αυτός σαν άνθρωπος ορισμένες αμαρτίες. Η πόρνη, δια τις καλές της πράξεις, ο Θεός της απέδωσε το δίκαιο όφημα και έτσι δεν της χρεωστεί τίποτε.
επειδή ήταν βεβαρημένο το ποινικό της, έπρεπε να της αποδώσει τις ολίγες πράξεις της με μία δικαία ανταπόδοση. Εξού και οι τιμές και η ηλιόλος τη μέρα και τα μέσα μεγαλοπρεπία, και έτσι δεν της χρεωστεί τίποτε. Ο δε γεροντάς σου εξόφλησε το όφλημα των αμαρτιών του που είχε κατά κόσμο και απήλθε με την δικαία κρίση του Θεού ολόλαμπρος, εντελώς καθαρός. Μη έχοντας κοιλίδα εις το έμβλημα της ψυχής του. Και μόλις ο ταπεινός υποτακτικός ήκουσε του Αγγέλου την κρίση του Θεού, οπωσδήποτε ζήτησε συγγνώμη και εμέμφθη τον εαυτόν του και επέστρεψε και συνέχισε την ασκητική ζωή του εις την σπηλιά του γέροντός του. Γι' αυτό δεν πρέπει να τρέχουμε ασυλλόγιστα και να κρίνουμε ιονδήποτε θάνατον και πράξη ανθρώπου. Αλλά ο Θεός δεν οικονομεί μόνον την σωτηρία του απελθόντος, αλλά φροντίζει να βοηθήσει και εμάς τους ζώντας για να διορθώσουμε ο καθένας μας τον εαυτόν του, να τα βάλει κάτω και να υπεί. Όλα τα ανθρώπινα είναι ματαιώτης και ότι η ζωή του ανθρώπου είναι πραγματικά ένα όνειρο. Και σαν όνειρο που είναι η ζωή, να φροντίσουμε να μην της δώσουμε μεγάλη σημασία. Αλλά ο καθένας μας ας φροντίσει να διορθώσει τη συνείδησή του, να την καθησυχάσει από τους ελέγχους, να της κάνει υπακοή και έτσι όταν έρθει ο φυσικός θάνατος, οποιοσδήποτε κι αν είναι αυτός, να βρεθεί έτοιμο. Διότι ο θάνατος είναι κληρονομιά κάθε ανθρώπου που ζει επάνω σε τούτον τον πλανήτη. Πόσο μας περιπέζει ο κόσμος, όπως η γάτα παίζει το ποντίκι και το κάνει παιχνίδι της, έτσι και ο κόσμος μας παίζει όλους. Μας κοροϊδεύει, μας φαντάζει ψεύτικα πράγματα και μας αποπλανά, και την ώρα του θανάτου μας αποκαλύπτει την αλήθεια. Τότε κάθε ψυχή βλέπει ότι ενεπέχθη από τον διάβολο, από τον κόσμο και από τη σάρκα. Από τον κόσμο, ο οποίος τόσα και τόσα μας φαντάζει και μας προσφέρει σαν δόλωμα για να μας πιάσει στην αμαρτία. Η ώρα του θανάτου είναι φοβερή.
όπως μας το λέγει και ο ψαλμωτός, ίον αγώνα έχει ψυχή χωριζωμένη του σώμα του. Ποιος θρήνος και κοπετός. Προς τους αγγέλους τα όματα ρέπουσαν, άπρακτα κατοικητές. Προς τους ανθρώπους τα σχήρα σε κτήνουσα, ουκ έτσι τον βοηθούντα. Αλλά μόνη της η ψυχή ετοιμάζεται να πέλθει προς τον δίκαιον κριτή για να αποδώσει λόγον των πράξεων. Φόβος και τρόμος καταλαμβάνει την ψυχή εκείνη τη στιγμή. Εμείς το λέγουμε τώρα και το ακούμε, αλλά δεν το έχουμε ζήσει. Αυτοί που έχουν απέρθει και έχουν ζήσει αυτή την φοβερή ώρα δεν είναι εδώ παρόν να μας την ομολογήσουν και να μας την εκφράσουν, αν και δεν εκφράζεται με λόγια ανθρώπινα. Και όλοι μας θα περάσουμε από αυτό το μαρτύριο του θανάτου. Αυτό που μας μέγει, αυτό που είναι στα χέρια μας, στην εξουσία μας, με τη βοήθεια και με τη φιλανθρωπία του Θεού, είναι να προετοιμάσουμε τον εαυτό μας, να δεχθούμε αυτή την ώρα όσον γίνεται ψυχικά ετοιμασμένοι, διότι τούτο θα απαλύνει τον φόβο και τον τρόμο του θανάτου. Όπως μας μελετούν τα ιερά τροπάρια της νεκροσύμου ακολουθίας, αλλά και οι συμβουλές των Αγίων Πατέρων, μας λέγουν ότι κατά την ώρα εκείνη την φοβερά έρχονται οι δαίμονες και τρομοκρατούν και φοβερίζουν και απελούν και απελπίζουν, προσπαθούν να απελπίσουν την ψυχή να μην ελπίζει σωτηρία, διότι ο Θεός μας τον παρουσιάζουν πολύ φοβερό, αμήλυτο. Τα όσα λέγουν, αυτοί τα γνωρίζουν και όσοι έχουν απέλθει από τούτη τη ζωή. Η ψυχή μόνο που τους βλέπει γίνεται εκτός εαυτού. Διότι τι να πει, τι να προφέρει, ποιος θα την βοηθήσει, σκέφτεται μόνη της, από μόνη της, διότι χάνει την αίσθηση του περιβάλλοντος. Όσοι την παραστέκονται, σε τι να την βοηθήσουν. Παρηγορείται δε όταν πλησιάσουν και οι άγγελοι του Θεού. Όταν έχουν τα μεγάλα αδέρφια μας να βοηθήσουν την ψυχή αυτή. Εκεί στρέφει τα μάτια. Εκεί στρέφει το βλέμμα με όλη την ψυχική ηκεσία για να πάρει βοήθεια, να εκετεύσει
σώσατε μου, φωνάζει. Γλιτώστε με από τους δαίμονες. Οι άγγελοι με την παρουσία της, με την παρουσία τους, βέβαια δίνουν κουράγιο, αλλά το μεγάλο κουράγιο και η ελπίδα της λυτρώσεως ξεκινά βέβαια πρώτον από την βοήθεια του Θεού και από το ήσυχο συνειδός. Η συνείδηση αυτή θα παίξει το σπουδαιότερο ρόλο. Η άλλη συνείδηση δεν κατακρίνει αυτή την ψυχή. Το θάρρος, η ελπίδα τραμεύει, μεγαλώνει. Τότε ο Θεός και οι άγγελοι θα προστατεύσουν. Όταν όμως η συνείδησή μας εκείνη τη στιγμή μας κατακρίνει, από εκείνη τη στιγμή αρχίζει η γεύση της φοβερής αιωνίου κολάσεως. Ήλαιος να γίνει ο Θεός σε κάθε ψυχή ανθρώπου εκείνη την ώρα τη φοβερή. Αναχωρούσα η ψυχή, εάν θα αναχωρήσει βέβαια, από εκείνη την ώρα, εάν θα μπορέσει να ξεφύγει από το άρπαγμα των δαιμόνων, διότι όταν οι πράξεις θα είναι θανάσιμες και μεγάλες, είναι ζήτημα να ξεμπλέξει από αυτούς και να κάνει την άνοδο προς τα πάνω. Σε μία σωσμένη κατάσταση ή σε μία μέτρια επίσης, οι άγγελοι παραλαμβάνουν την ψυχή και την οδηγούν προς τον δίκαιο κριτή. Και αναβαίνουσα περνάει από τα φοβερά εκείνα τελώνια. Τα τελώνια που αντιπροσωπεύουν εκάστη θανάσιμη αμαρτία. Και θα περάσει από την εξέταση κάθε πάθος και αδυναμία. Και αν πιαστεί υπεύθυνη σε οποιοδήποτε σκαλώνει, εκεί και θα σταματήσει. Εάν όμως τα ξεπεράσει όλα, τότε θα προσκυνήσει τον Δεσπότη Χριστό και μετά κατά την ορθόδοξη παράδοση της Εκκλησίας μας θα περιέλθει με τον Άγγελο τον Φύλακα, όπως ακούσαμε και στην Ανάγνωση, θα περιέλθει τις Άγιες Μονές της Βασιλείας του Θεού, θα περιέλθει κάτω εις τον Άδη, μετά σε όλα τα μέρη που έζησε, σε όλα τα χρόνια της ζωής, και την 40η ημέρα θα τελειώσει όλη αυτή την πορεία και θα επιστρέψει πάλι εμπρός στον Χριστό μας και να πάρει και να ακούσει την απόφαση. Σκεφτείτε τον δρόμο και τον φόβο κάθε ψυχή που βλέπουσα από τη μία πλευρά τη Βασιλεία του Θεού και χαίρεται, αλλά σκέφτεται, θα την πετύχω? Θα έρθω εδώ να κατοικήσω? Δεν το ξέρω. Όταν οδηγείται και βλέπει
θα σκολάσεις. Μήπως έρθω εδώ, ο έξι λίμωνο μου. Μήπως θα είναι χρόνια αυτή η κόλαση. Όχι, θα είναι αιωνία. Θα είναι ζωή χωρίς τέλος. Ο έξι λίμωνο, αν φτάσω εδώ. Και μετά θα τριγυρίζωσα τους τόπους της ζωής, εκεί θα δει πολλά. Όπου έκαμε αμαρτία, δεν ντρέπεται να κοιτάξει η ψυχή. Όπου έκανε αρετές, θα χαίρεται. Αλλά όλο στο διάστημα αυτό, η ψυχή κατά ένα μεγάλο ποσοστό θα γνωρίσει μέσα της κατά πόσον η απόφαση του Θεού θα είναι θετική ή αρνητική. Όλα αυτά είναι η μεγάλη αλήθεια της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Έχουμε ήδη θανάτους και πράγματι είδαμε το μυστήριο του θανάτου εις ανθρώπους που απήλθαν και μας έδειξαν με τον τρόπο τους, με το ύφος τους, με τα μάτια τους, με την ταραχή τους, με την ευλογία τους, το τι συνέβαινε αοράτως και στο μυστήριο αυτό, αυτού του θανάτου. Και πιστεύουμε ακράδαντα ότι όντως και όντως ότι διαλαμβάνουν οι γραφές, οι Άγιες Γραφές και η Ιερά μας παράδοση και η ασκητική παράδοση της Εκκλησίας, ότι είναι αλήθεια και δεν γίνεται διαφορετικά. Γι' αυτό ας λάβουμε υπόψη μας και πρώτος εγώ που τα λέγω όλα αυτά, να λάβουμε υπόψη μας την πραγματικότητα και ας ρυθμίσουμε τη ζωή μας. Ας την κάνουμε διότι ο τρόπος τακτοποιημένη για να αποφύγουμε την αιώνιον κόλαση και να πετύχουμε δια της εσπλαχνίας και φιλανθρωπίας του Θεού την Βασιλεία του Θεού. Πρέπει τα πράγματα να τα βάλουμε επί τραπέζι, να τα βάλουμε κάτω και να πούμε η σωτηρία μας δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το αντιπαρέλθουμε. Δεν είναι αστεία. Ιδού το βλέπουμε εις τους ανθρώπους μας που φεύγουν. Πού είναι οι πατέρες, οι πατέρες μας που προλίγου οι μεθαμανθοί? Πού είναι αυτοί οι αδελφοί μας που συζούσαμε, που ομιλούσαμε, που τόσα λέγαμε και τώρα όμως δεν υπάρχουν εδώ ανάμεσά μας? Αυτό μπορεί να γίνει και εις εμάς. Δεν το γνωρίζουμε πότε. Γι' αυτό, εάν σκεπτόμαστε και λέμε, πού άραγε να είναι? Εσώθησαν ή όχι? Πόσα και πόσα περνούν τώρα, εις τις ημέρες αυτές, εγκαταλείψαντες στον κόσμο και την αδελφότητά μας.
αύριο και οι ζώτες, αυτά θα φρονούν και θα λέγουν για μας. Ας κοιτάξουμε κατάματα τη σωτηρία μας, όσον και να μας τρομάζει, όσον και να ντρεπόμεθα, ας την διορθώσουμε τη ζωή μας, να ευχαριστήσουμε το Θεό από την καρδιά μας και ας του προσφέρουμε ένων και δοξολογία, γιατί είμεθα στη ζωή και ότι μπορούμε να τα βάλουμε τα πράγματα της ψυχής μας στη θέση τους, να προετοιμαστούμε, γιατί δεν γνωρίζουμε, όπως βλέπουμε στην πράξη, ούτε την ημέρα, μήτε την ώρα, μήτε τη στιγμή που θα αφήσουμε τον κόσμο. Ας κάνουμε τον κανόνα μας, τις προσευχές μας, να μην αμελούμε, να μην αμελούμε την αγρυπνία μας, να μην αμελούμε, να μην αραθυμούμε, να κατεβαίνουμε στην εκκλησία μας, στη λειτουργία μας, να έχουμε αγάπη μεταξύ μας. Διότι η αγάπη είναι ο Θεός, και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Ποιος είναι εκείνος που αγαπά τον Θεό? Ημί, εκείνος που τηρεί τα εντολάς του Θεού. Πρώτη και μεγάλη εντολή, να αγαπούμε τον Θεό. Και δεύτερη, τον πλησίον μας, τον αδελφό μας. Όταν όμως δεν βράτουμε τα εντολάς του Θεού, φαίνεται ολοφάνερα πως δεν τον αγαπούμε. Έχουμε την πρώτη παράβαση. Εάν δεν βοηθούμε τους αδελφούς, εάν τους κατακρίνουμε, εάν τους συκοφαντούμε, εάν τους κατηγορούμε, εάν είμαστε ψυχραμένοι μαζί τους, ειδού η παράβαση της Δευτέρας εξίσου μεγάλης εντολής του Θεού. Ο μισόν των αδελφών αυτού, λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος, αδελφοκτόνος εστί, εις το σκότος βαδίζει και δεν γνωρίζει πού πηγαίνει. Χάνουμε τον χρόνο, και πρώτος εγώ, χάνουμε τον χρόνο. Τον χρόνο που μπορούμε να κάνουμε προσευχή. Μας φεύγει ο πολύτιμος χρόνος, αυτό το χρήμα του Θεού. Και δεν αγοράζουμε πολύτιμα πράγματα, χρήσιμα για τη Βασιλεία του Θεού. Και μας ξεγελάει ο διάβολος και μας ρίχνει και ψωνίζουμε αμέλεια, ραθυμία, αργολογία, κατάκριση, σκορπισμό του νου, σκέψεις μη ωφέλιμες, και όλα αυτά είναι τα ψώνια και το ξόδευμα του χρήματος, του πολυτίμου χρήματος της ζωής. Και αύριο, δυστυχώς, θα βρεθούμε σε αυτή την ώρα που και οι αδελφοί μας ευρέθησαν προλίγο και θα λέμε τι έκανα, πώς ξεγελάστηκα, πώς απατήθηκα, μα δεν το περίμενα να πεθάνω τόσο έξαφνα. Μα δεν το ήξερε. Δεν έχεις ακούσει ότι έτσι φεύγει ο άνθρωπος? Βεβαίως. Μπορεί η συνείδηση
να υπεί ψέματα και αναλυθεί, μηδαμός θα μας φωνάξει τρανότατα την αλήθεια. Και λίμωνο σε μένα που τα λέγω και δεν τα πράττω. Ας ελεηνολογήσουμε τον εαυτό μας και ας ταπεινωθούμε ενώπιον του Θεού. Ας ταπεινωθούμε ενώπιον του εσταυρωμένου και ας του ζητήσουμε συγγνώμη. Ας του ζητήσουμε το Θείο Νέμα του να μας πλύνει, να μας καθαρίσει. Και ο θάνατός του ας μας γίνει ζωή μας με τη διόρθωση που πρέπει να πάρουμε. Γι' αυτό λέγω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε από καρδίας τον Θεό μας που μας χάρισε έτη και έτη ζωή και μπορούμε να διορθώσουμε τον εαυτό μας. Ενώ οι αδελφοί μας που έφυγαν τώρα τίποτε δεν μπορούν να κάνουν. Τώρα περιμένουν από την Εκκλησία, περιμένουν από τους αδελφούς, περιμένουν από εμάς να τους βοηθήσουμε. Ο δικός μου, ο Άγιος Γεροντάς μου, όταν επληροφορήθηκε ότι θα φύγει από τη ζωή, του είπα ότι, Γέροντα, τι θέλεις να σου κάνουμε. Εννοούσα 40 λίτρωτα, μνημόσυνα, αλφα, βήτα κλπ. Αυτός, ο μεγάλος και σοφός άνθρωπος του Θεού, μου απήντησε. Ναι, θα κάνετε για το λογισμό σας. Ωε και αλίμονο, αν περιμένω από αυτήν την ελεημοσύνη να σωθώ. Σκεφτείτε πώς ήταν η φροντίδα του να είναι έτοιμος ώστε να μην περιμένει εάν θα τον ελεήσουν οι άνθρωποι για να έβρει σωτηρία. Βέβαια, εμείς και πρώτος εγώ ζητούμε βοήθεια. Ξέρουμε, η συνείδηση μας κατακρίνει πως δεν κάναμε το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και φοβούμεθα τον θάνατο, διότι η συνείδηση μας δεν μας ξεκουράζει. Ακόμα είναι λυπή, ακόμη θέλει να συμπληρώσει, ενώ του μεγάλου γέροντα η συνείδηση ήταν τακτοποιημένη, όπως και μου του έλεγε. Παιδί μου, μόνο το γεφύρι να περάσω, εννοούσε τον θάνατο. Από εκεί και πέρα ο λογαριασμός με το Θεό, χάρη τη Θεία, είναι τακτοποιημένο. Σκεφτείτε, συνείδηση λαμπρά και σίγουρη. Γι' αυτό μας έλεγε, κάμετε το καθήκον σας. Και τούτο μας το έλεγε για να τακτοποιήσουμε τη δική μας συνείδηση έναντι της οφειλής όπου είχαμε στο γέρο. Ας μας φωτίσει ο καλός Θεός και ας μας δώσει τη δύναμη να φροντίσουμε, να φροντίσουμε, να τακτοποιήσουμε ό,τι εγκρεμότητες έχουμε, ο καθένας από τη θέση του
και από την ευθύνη του. Ας προσπαθήσουμε, ας μην αμελήσουμε. Δεν είναι καιρός αμελία. Δεν είναι καιρός να αναβάλουμε. Όχι μόνο τώρα, διότι συνεχόμεθα από την αίσθηση του θανάτου των αδελφών μας, αλλά να συνεχίσουμε την αίσθηση αυτή προς διόρθωση ουδείς αναμάρτητος πλην του Αγίου μας Θεού. Κανείς Άγιος άνθρωπος δεν έφυγε με κάτι τον παραμικρό αμάρτημα, αλλά αυτό δεν εκόλλησε την σωτηρία και την αγιότητά του. Τα εξυναρπαγής φάρματα ούκ αφαιρούσαν την αγιότητα του ανθρώπου. Γι' αυτό μόνον ο Θεός είναι αναμάρτητος. Εκείνο που μας συνιστούν οι μεγάλοι πατέρες μας είναι να βρεθούμε κατά την ώρα του θανάτου όσον γίνεται με ολιγότερα πλημελήματα. Με αμαρτήματα παραμικρά που δεν κουλίουν τη σωτηρία του ανθρώπου. Διότι όταν η πλευρά των αρετών είναι γεμάτη και με βάρος, αυτά τα παραμικρά θα εκτιναχθούν στον αέρα. Εις την ζυγαριά που θα ζυγιστούν θα χαθούν. Γι' αυτό ας προσπαθήσουμε να αγωνιζόμεθα, να μην αφήνουμε τον κανόνα μας, να μην αφήνουμε την ακολουθία μας, να κάνουμε την υπακοή μας ειλικρινή, σωστή, εν αληθεία, όχι προφανώς να φαίνεται υπακοή και στην ουσία να είναι θέλημα, παρακοή και δηλητήριο. Όχι θέλημα, θα μετανοήσουμε αύριο. Για ένα υποτακτικό δεν περιμένει ο Θεός να σφάλει σαν τον κοσμικό άνθρωπο με αμαρτίες όπως γνωρίζουμε, αλλά του υποτακτικού η πορνεία και η μοιχεία είναι όταν σφάλει ουσιαστικά εις την υπακοή του. Η υπακοή είναι το υπαριθμόν ένα σφάλμα, αλλά εξ αντιθέτου και το υπαριθμόν ένα της σωτηρίας. Υποτακτικός με υπακοή, με ειλικρίνεια είναι η σιγουριά της σωτηρίας. Ο υποτακτικός είναι, έχει την καλύτερη μοίρα της σωτηρίας. Είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος πάνω στη γη που έχει τις χριστότερες ελπίδες για να περάσει άνετα στη Βασιλεία του Θεού. Ενώ εμείς οι υπεύθυνοι, εμείς που σηκώνουμε, εγώ πρώτιστος, που σηκώνουμε βάρητα ανθρώπων και σφάλματα και αμαρτίες και διατάσσουμε και κάνουμε, είμεθα σε επικίνδυνη θέση σωτηρίας. Όχι από τα αμαρτήματά μας υπάρχει περίπτωση με το έλεος του Θεού να χαθούμε, όσον από τα αμαρτήματα και από την ευθύνη των άλλων ψυχών. Εκεί είναι το σημείο το επικίνδυνο για τη θέση τη δική μας. Των υπευθύνων ανθρώπων που σηκώνουν ψυχές στην πλάτη τους, αλλά για τον υποτακτικό δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
ο υποτακτικός, με μια απλή ζωή, απλουστάτη ζωή. Ευλόγησον και να είναι ευλογημένο, πέρασε στη βασιλεία του Θεού. Τι το θέλεις το θέλημα, τι το θέλεις, τι την θέλεις τη δικαιολογία, υποτακτικέ και δικαιολογείς τον εαυτό σου και κάνεις το θέλημά σου και κρύβεσαι. Από ποιον κρύβεσαι? Από τον ακίμητον οφθαλμό, ο οποίος γνωρίζει όχι τα έξωθεν, αλλά τα έξωθεν, τα έσωθεν, τα κίνητρα και τα απόρριτα της ψυχής και της καρδίας. Γι' αυτό πρέπει, όπως είμεθα έξω, είμεθα και μέσα. Να μην είμεθα δίπλοι άνθρωποι. Να φαινόμεθα έξω υποτακτική και μέσα μας να είμεθα ανυπότακτη. Αυτό το τονίζω γιατί ζούμε σε μοναστική αδελφότητα. Μακάριος ο αληθινός υποτακτικός. Τον τρισμακαρίζω και τον βάζω πάνω από ασκητές και ησυχαστές. Διότι εκείνοι ασκητεύουν και ησυχάζουν με το ίδιο θέλημα και κάνουν εκείνο όπου φρονούν σωστά. Αλλά ο υποτακτικός δεν έχει το θέλημα. Το θέλημα το πούλησε, το στραγγάλισε και έδωσε την ελευθερία του στα χέρια του Χριστού και αγωνίζεται να ομοιάσει του Χριστού στην υπακοή μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Μακάριος αυτός ο υποτακτικός που θα διαπρέψει με αυτήν την επιτυχία. Γι' αυτό προσέξετε όσο μπορείτε να φρονείτε σωστά και να υπακούετε και να σέβεστε και να αναλογίζεστε τις ευθύνες ενός γέροντος και ενός πνευματικού πατρός και να προσπαθήσετε με τη χάρη του Θεού να τον αναπαύσετε ή να αναπαύσει και ο Θεός η ψυχή σας εις τη βασιλεία του. Όποιος δεν ανέπαυσε το γεροντά του, ας μην περιμένει ανάπαυση Θεού. Αυτό είναι πατερικό, νευγαλμένο από την ασκητική και μοναστική παράδοση. Οι παππούδες μας αυτό μας συμβούλευσαν, αυτό μας είπαν, ότι ανέπαυσες τον γέροντά σου, ανέπαυσες τον Θεό. Δεν ανέπαυσες τον γέροντα, μήτε τον Θεό ανέπαυσες. Αν την αφείτε τα αμαρτία, αφίενται αυτή. Αν την κρατείτε και κρατείτε. Όσα δέσετε είναι δεδεμένα και όσα λύσετε είναι δεδεμένα. Λοιπόν, το θέμα της υπακοής πρέπει να προέχει στη ζωή μας. Δεν ωφελεί τον γέροντα η δική σας υπακοή, ο δικός σας σεβασμός, η δική σας υποταγή, η δική σας ειλικρίνεια. Τον γέροντα δεν τον ωφελεί σε τίποτε στην ψυχή του. Αυτός έχει τον δικό του λογαριασμό με τον Θεό. Αλλά αυτά υπόνονται και λέγονται μόνον και μόνον εσείς να βρεθείτε άγιοι ενώπιον του Θεού. Διότι εάν εσείς σωθείτε, θα υπάρξει και για μένα σωτηρία. Διότι εάν εσείς σωθείτε, τόσες θα είναι και οι πρεσβείες σας ενώπιον του Θεού δια την προσωπική μου ταλαιπωρία. Γι' αυτό αγωνιστείτε, προχωρείτε με εμπιστοσύνη και με υπακοή. Ποιος υποτακτικός έζησε με υπακοή και κολλάστηκε? Μα και ποιος έκαμε παρακοή και πέτυχε βασιλεία Θεού? Κάνουμε το θέλημα και νομίζουμε ότι είναι
σωστό και ότι έτσι πρέπει να γίνει και ότι φταίει ο άλλος και ότι παρέσυρε το γέροντα και τον είπε εκείνο το άλλο. Δεν είναι έτσι. Εσύ παιδί μου, το έβγαλε ο γέροντας από το στόμα ότι κάμε τούτο. Τώρα, ποιος το είπε, ποιος δεν το είπε. Αυτό δεν σε ενδιαφέρει, δεν σε ωφελεί. Εσύ επροστάχθεις να κάνεις αυτό. Κάμε το. Και η βασιλεία του Θεού σε περιμένει. Κάνεις το θέλημα, το δηλητήριο βάζεις στη ψυχή. Και κάποια μέρα θα δεις τα αποτελέσματα. Διότι τα αποτελέσματα θα έρθουν φυσιολογικά. Δεν πρόκειται να αλλάξουν πορεία. Φύτευσες σιτάρι, σιτάρι θα θερήσεις. Φύτευσες αγκάθι, αγκάθι θα θερήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση αλλαγής της πραγματικότητας και της φυσικότητας του πράγματος. Ποτέ με γκρίνεται, διότι δεν ξέρουμε το θέλημα του Θεού. Εσείς ίσως δεν γνωρίζετε, διότι όπως βλέπουμε σήμερα ο κόσμος διατρέχει άμεσον κίνδυνο, διότι φαίνεται μας περιμένουν πολλά βήματα και υπάρχουν ψυχές που θέλουν σωτηρία, που είναι για σωτηρία. Και ο Θεός φροντίζει με τον τρόπο Του και στέλνει κάποιον άνθρωπο και βοηθά αυτές τις ψυχές που είναι για σωτηρία. Και με τον τρόπο αυτόν οικονομεί και την προσωπική σωτηρία αυτού του ανθρώπου. Γι' αυτό, εάν εμείς αξιωθούμε αυτής της βοηθείας, ουδής λόγος και ουδή μία σκέψη πρέπει να μας απασχολεί και να μας δυσκολεύει εις το να σκεφτούμε ότι ο Θεός εν τη αγάπη Του και τη φιλανθρωπία Του φροντίζει για τις ψυχές που εσταυρώθηκε επάνω στο σταυρό. Όπως είδαμε ότι τα κρίματα του Θεού είναι άμεσα, δεν μπορούμε να τα εξυπνιάσουμε. Τη στέγνωνουν Κυρίου ή τη σύμβολος αυτοεγένετο, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Δεν μπορούμε, μην κρίνουμε, παρά να λέμε ευλόγησον και να είναι ευλογημένο. Ό,τι μας συμβουλεύει ο γέροντας, να το πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Θεός τον φωτίζει. Και αν κάνει λάθος, εγώ σαν υποτακτικός δεν σπάλω, παίρνοντάς το σαν θέλημα Θεού και σαν φώτιση Θεού. Εγώ οφειλούμε. Τώρα εάν σπάλει εκείνος, εκείνος θα δώσει λόγο. Γι' αυτό προσέξετε όσο μπορείτε να πράξετε την υπακοή. Την υπακοή όχι μόνο στα υλικά, τα οποία λέγονται διακονήμες, αλλά ψυχικά. Προσπαθήστε να είστε ειλικρινείς απέναντι στο Θεό στην υπακοή σας. Μην κάνετε κάτι το οποίο η συνείδησή σας λέει ότι δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι ευλογημένο αυτό το πράγμα.